θα απευθύνει προς την αγάπη σας χαιρετισμό για αυτούς σεβασμιώτης, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και ευδέας κύριος Αυγουστίνο, που είναι ο πρεσβύτερος ιεράρχης της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ θερμός τον Άγιο Φλωρίνης. Λοιπόν, κάτσε. Λαέ του Θεού, εγώ ο γερονεπίσκοπος συγκινούμαι βαθύτατα. Πριν αρχίσω, επιτρέψατε με να πω δυο λέξεις. Ουρανός τρεις μέρες έκλαιγε, έβρεχε, έκλαιγε για την κατάντιαμά μας. Και τώρα την ώρα του συνεδρίου άνοιξε ο ουρανός. Και είναι αυτό θαύμα και προάγγελος νίκης και θριάμβου εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Το φως θα νικήσει το σκοτάδι και ο Χριστός ο Σατανά και η Ελλάς θα ελευθερωθεί την ίδια πάντως. Ως επίσκοπος ακριτικής περιοχής όπου οι ακρίτες μας φυλάτουν τα νεοτέρας θερμοπύλας του έθνους εκ Φλωρίνης, που είναι το μετερίζι της Μακεδονίας μας, απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμών προς τον πιστό λαό της Πρωτεύουσης, Πειραιώς και των άλλων πόλεων της αγαπητής μας πατρίδος. Λαέ του Θεού, έχετε προσέλθει εις ιστορικήν αυτήν πλατεία του Συντάγματος και κατά τρόπων ζωηρών και εκδηλώνεστε υπέ των απαραγράφτων δικαίων της Εκκλησίας που εσεβάστησαν και σουλτάνοι ακόμη. Τα πρέποντα θα ακούσετε από τον ομιλητή ιεράρχη σεβασμιότητα Μητροπολίτη Δημητριάδο κύριο Χριστόδουλο. Τούτο μόνο έχω να είπω εμφανιζόμενος ενώπιόν σας. Ο υπευθυνόμενος είναι γνωστόν εις όλη την Ελλάδα ότι επί σειράν ετών διεφώνω ζωαιώς εν την ιεραρχία εις διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση κατά την οποία διακινδυνεύει το ύψος των αγαθών των Ελλήνων, η ελευθερία. Στην περίπτωση αυτήν επαναλέγω, κατά την οποία διακινδυνεύει το ύψος των αγαθών της ελευθερίας της Εκκλησίας, αναγκαιοτάτης προϋποθέσεως για την εκπλήρωση του υψηλού αυτής προορισμού, συνετάχθην αναπεμπειλάχτως και εγώ με τον μακριωτάτο Αρχιεπισκόπο Αθηνών Σεραφείμ και όλων των ιεραρχών. Όλοι στο πλευρό της Ιερέως Αθήνας! Όλοι στο πλευρό της Ιερέως Αθήνας! Όλοι στο πλευρό της Ιερέως Αθήνας! Και έτσι η ιεραρχία δια πρώτη φορά
και στην νεότερη ιστορία της Εκκλησίας Ελλάδος παρουσιάζεται αρρήκτως ηνωμένη η σπίσμα των δαιμόνων οι οποίοι θέλουν να τη διαλύσουν. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! 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 Η ιεραρχία της Ελλάδος ηνωμένη, σε παρακαλώ, η ιεραρχία της Ελλάδος ηνωμένη ανέλδοτος εις τας θέσεις της, ανέλδοτος εις τας θέσεις της, δίνει την ιστορική μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Χαράσω σημαία για κάτσι σημαία κάτσε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, σας πω, η Εκκλησία μας με την απελευθέρωση του έθνους και του τουρκικού ζυγού απεσπάστη εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όχι για να είναι δούλη και οδελίσχη, αλλά ελευθέρας και αποτελεί την ψυχή του έθνους πρωτοφαστούσα εις όλους τους ιερούς αγώνας. Ελλάς, χωρίς πίστη, Ελλάς χωρίς πίστη, χωρίς ορθοδοξία, δεν δίνεται να νοηθεί. Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς και ορθοδοξία είναι δύο έγκαιοι αποσπάστους δεδεμένοι. Το έθνος μας δεν ζει χωρίς πίστη, λέγει ο Θάνατος Μακρυγιάννης. Η Εκκλησία και χωρίς τη συμπαράσταση, η Εκκλησία και χωρίς τη συμπαράσταση του κράτους δίνεται να ζήσει. Όσα απέδειξαν αιώνες καιρών διωγμών, αλλά Ελλάς χωρίς ορθοδοξία δεν δίνεται να ζήσει. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Τα χέρια από την Εκκλησία! Ή αν ζήσει, θα ζει και θα κυλίεται εις τα τέρματα, τα βρωμερά τέρματα ενός συλληστικού και αθεοβίου, ενός τρόπου ζωής μη ανταποκριμένου προς τις υψηλές ανατάσεις της ανθρώπινης ψυχής, η οποία το Κυρίο, το Χριστό και μόνον ευρίσκει την αναπαναπαυσή της. Τελειώνομαι, τελειώνομαι. Θέλουμε να ελπίζουμε όλοι εράγε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Θέλουμε να ελπίζουμε, θέλουμε να ελπίζουμε όλοι ιεράρχοι ότι η πρωτοφανής και μεγαλειώδης αυτής συγκέντρωσης του πιστού λαού της Ελλάδος στην πλατεία του Συντάγματος δια μίαν ελευθέραν ζωντανή και δυνατή Εκκλησία θα αφυπνήσει τα συνειδήσεις και των πλέον αδιαφόρων, ιδιαίτερος δε των κυβερνώτων τη χώρα μας, ώστε να αποσύρουν πάρα αυτά, πάρα αυτά, 12 παρά 5, να αποσύρουν πάρα αυτά το επέσχυ το όνομα σχέδιο, ώστε να αποδείσκουν το δημιουργήμα. Και να πάψουν εις το εξής, και να πάψουν εις το εξής, να πολεμούν την Αγία μας Εκκλησία, που είναι η μάνα και το φως του γένους μας. Είπε ο Χριστάλης, είπε ο Χριστάλης ο ποιητής, ο Εκκλησία μας, γλυκιά μας μάνα, συγχύνεις μες στην καρδιά χίλιες χρυσές ελπίδες. Η Εκκλησία είναι η μάνα και τροφός. Η Εκκλησία είναι η μάνα και τροφός. Σύνθημα όλων μας μέχρι νίκης, ας είναι το ζητούμε ελευθέραν ζωντανή και δυνατή Εκκλησία. Απευθυνόμενοι δε από τις θέσεις στάφτης προς πάντα εχθρών και πολέμιων της Εκκλησίας μας, ας είπαμε μεγαλοφόνος, κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Απευθυνόμενοι δια μίαν ακόμη φοράν προς πάντα εχθρών και πολέμιων της Αγίας μας Εκκλησίας, ας είπαμε μεγαλοφόνος, κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία!
Ιωάννης προς κέντρα. Καλούμε θερμώς τα όργανα της αστυνομίας να διευκολύνουν την προσέλευση των πιστών και των πούλμαν προς τους χώρους της τεράστιας αυτής Παναθηναϊκής Συγκέντρωσης.